πάλι για μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Στο συγκεκριμένο review θα δούμε το Me Too Builder 978 κομμάτια, ηλικίες 10+, design by Xiaomi Creative Programming Building Robot. Τι είναι αυτό το προϊόν? Είναι ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια της Xiaomi να φτιάξει ένα διαδραστικό puzzle παιχνίδι για παιδιά ή και για μεγαλύτερους που νιώθουν παιδιά, για να μπουν στον κόσμο του προγραμματισμού, του do it yourself και γενικά να τους δείξει πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις ένα ρομπότ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συσκευασία. Me Too Builder μας λέει ότι είναι 978 κομμάτια, μας λέει εδώ πέρα ότι είναι puzzle, ότι μπορείς να το χειριστείς από το κινητό μέσω Bluetooth. Φέτος, στην έκθεση CES 2017 στο Las Vegas, είδατε ότι τη LEGO παρουσίασε τα LEGO Go, που είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Είναι τα γνωστά σε όλους μας LEGO, τα οποία όμως έχουν μια μικρή διαφορά. Ότι υπάρχουν και κάποια blocks τα οποία κάνουν κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Μπορεί να δίνει κίνηση, μπορεί να ανάβει ένα φως, μπορεί, ξέρω εγώ, να επικοινωνεί, μπορεί να έχει ένα ηχείο. Οπότε στις κατασκευές που πας και φτιάχνεις, βάζεις και αυτά τα blocks και σου κάνει έξυπνο το puzzle. Μπορεί να φτιάξει ένα μαξάκι, μπορεί να φτιάξει ένα σκυλάκι, ένα οτιδήποτε. Οπότε βλέπεις ότι όλο και περισσότερες εταιρείες θέλουν να κάνουν τα παιδιά να ασχοληθούν πιο ενεργά με τη δημιουργικότητά τους μέσω του προγραμματισμού. Είναι ένα στοίχημα που έχουν βάλει πάρα πολύ εκπαιδευτικοί εδώ και πολλά χρόνια, γιατί μέσω της διδασκαλίας του προγραμματισμού βοηθά το παιδί να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα, να μπορεί να κάνει επίλυση προβλημάτων μέσω λογικών συνθήκων και έτσι μέσα από ένα παιχνίδι μπορεί να αναπτύξει τις δημιουργικές του ικανότητες. Οπότε αρκετά με αυτό το μπλα, πάμε να δούμε τη συσκευασία. Είναι εδώ πέρα κλασικό μπλε. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το puzzle είναι ότι σου δίνει μια μικρή ευελιξία. Εδώ πέρα βλέπεις έχει τον τυρανόσαυρο. Εδώ έχει το ρομπότ από το Robocop. Επίσης μπορείς να το κάνεις και αεροπλανοφόρο. Οπότε βλέπεις ότι με τα ίδια κομμάτια μπορείς να φτιάξεις 3 διαφορετικά ρομπότ. Το manual που έχει μέσα μας δίνει κατευθείαν τις οδηγίες για να φτιάξεις το ρομπότ. Αν θες να κάνεις το ρομπότ ή το αεροπλανοφόρο, κατεβάζεις τα σχέδια από την εφαρμογή που σου δίνουν για το κινητό, που μπορείς να ελέγξεις και το ρομποτάκι και πας και τα κατεβάζεις. Βέβαια θα προτιμούσα να είναι μέσα στη συσκευασία σε μεγάλη μορφή, έτσι ωραίο manual και τα 3 σχέδια και όχι μόνο του ρομπότ, γιατί είναι άλλο τώρα να το βλέπεις ένα ωραίο glossy τετραδιάκι όλες τις οδηγίες για να φτιάξεις το ρομπότ, και άλλο τώρα να το έχεις σε μια οθόνη κινητού ή σε ένα tablet για να δεις όλες τις οδηγίες, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σου πω ότι αυτό το puzzle δεν το έφτιαξα εγώ. Δεν έχω την υπομονή γι' αυτό, δεν έχω το χρόνο γι' αυτό, οπότε το έδωσα στο φίλο μου τον Μπάμπη που λύνει μοτέρ για πλάκα, οπότε δεν του ήταν τίποτα να κάτσει να ασχοληθεί. Σε ένα πολύ έμπειρο άτομο με αυτό, με ένα συναρμολογή που πιάνει και πολύ το χέρι του, του πήρε 2 ώρες. Κάποια βιντεάκια που κοίταγα στο YouTube ήταν άλλοι που δεν είχαν καμιά ιδέα, με 2 άτομα, φανταστείτε, του πήρε 4 ώρες. Οπότε δεν είναι το πιο εύκολο, δεν είναι αυτό που θα πεις, θα κάτσω ένα απογευματάκι, άμα δεν έχεις αντίστοιχη εμπειρία, και θα κάτσω να το δέσω πανεύκολα. Οπότε αρκετά με τον μπλα μπλα και πάμε να το ανοίξουμε. Η συσκευασία από εδώ πέρα στο πλάι βλέπεις είναι ο Me Too, από πίσω έχει κάτι κινέζικα που δεν μας πολύ απασχολούν, και πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Το πρώτο πράγμα που παρατηρείς μόλις ανοίξεις συσκευασία, άμα δεν έχεις λύσει το ρομπότ, είναι εδώ πέρα 2 σερβομηχανισμοί και εδώ πέρα είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας του ρομπότ. Από τη στιγμή που το έχουμε όμως συναρμολογήσει, πάμε να τα βγάλουμε να δούμε τι άλλο μας δίνει. Αυτή εδώ πέρα η πλάκα που ήταν από κάτω βοηθούσε πάρα πολύ στο να τοποθετείς τα κομμάτια που ήταν μέσα σε σακουλάκια για να τα έχεις ξεχωριστά. Ούτως ή άλλως ήταν κωδικοποιημένα με χρώματα. Οπότε εδώ πέρα βάζεις το μαύρο, εδώ το μπλε, εδώ το πορτοκαλί, εδώ το άσπρο, εδώ το μαύρο, εδώ τις ρόδες, εδώ τα τέτοια. Οπότε δεν πέταγες τα κομμάτια πάνω στο τραπέζι και μετά καθόσουν να τα ψάχνεις. Και αποκαλύπτοντας το κάτω compartment, έβλεπες ότι τα κομματάκια ήταν σε αυτήν εδώ τη μορφή. Δηλαδή σε ωραία σακουλάκια, όλα μέσα κατηγοροποιημένα. Από ό,τι βλέπεις, εδώ πέρα έχουν περισσέψει αρκετά κομμάτια. Αυτό οφείλεται ότι εκτός ότι η Xiaomi σου έχει βάλει μερικά έξτρα κομμάτια γιατί ξέρει ότι είσαι ατσούμπαλος και θα τα χάσεις, είναι επίσης και επειδή επί μερικά από τα σχέδια το ρομπότ ή ο δεινόσαυρος θέλουν μερικές παραπάνω λεπτομέρειες στα χέρια τους, στα πόδια τους. Οπότε έχει βάλει αυτά τα κομμάτια άμα σκόπευες να κάνεις το άλλο σχέδιο. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, Me Too Builder, αυτό είναι που σας έλεγα, παιδιά. Έχει αυτό το πολύ ωραίο τετραδιάκι που είναι και χοντρό, είναι laminated, είναι πολύ ωραίο. Σου δίνει εδώ Me.com που να πάρεις τηλέφωνο για οδηγίες και μέσα έχει τις οδηγίες συναρμολόγησης. Κλασικά κινέζικα εδώ πέρα. Κάθεται και σου λέει εδώ πέρα σερβομηχανισμούς, ποιο είναι, κεντρική μονάδα, πώς να τα συνδέσεις. Αυτή είναι η κεντρική μονάδα. Αυτή η μονάδα, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας με τους σερβομηχανισμούς ελέγχεται μέσω Type-C καλωδίων. Επίσης έχει 2 αναμονές για άλλα 2 Type-C καλώδια, τα οποία μπορείς να το χρησιμοποιείς για να φορτίσεις τη μονάδα, αλλά και αργότερα, άμα θες να κάνεις μια πιο σύνθετη κατασκευή, να πας να βάλεις καλώδια εκεί πέρα και να ενώσεις και άλλους σερβομηχανισμούς. Βλέπεις εδώ πέρα οι οδηγίες είναι πολύ καθαρές και πολύ αναλυτικές και σου δείχνει και τον προσανατολισμό και γενικά βοηθάνε πάρα πολύ. Οπότε, άμα έχεις χρόνο και υπομονή, μπορείς να το φτιάξεις. Βέβαια, εδώ πέρα μιλάμε τώρα για την κατασκευή, όπως σας είπα και πριν, μόνο του ρομπότ. Εγώ θα ήθελα να τα έχει όλα. Γιατί, κοίτα να δεις, μπορεί ναι, να φτιάξεις εδώ πέρα το ρομπότ ωραία και καλά και μετά να σου λέει ότι άμα θες να φτιάξεις το δεινόσαυρο, θα πρέπει να σκανάρεις το app για να κατεβάσεις τα blueprint, ή άμα θες, ξέρω εγώ, το αεροπλανοφόρο, θα πρέπει να κάνεις άλλες διαδικασίες. Αλλά είναι αυτό, παιδιά. Άλλο να το έχεις εδώ πέρα μπροστά σου, σελίδα-σελίδα,
και άλλο να πας να το κατεβάσεις από το κινητό ή από το tablet που δεν βολεύει. Οπότε, αρκετά με τον μπλα μπλα, ήρθε η ώρα να σας δείξω την τελική του μορφή. Και αυτή είναι η τελική μορφή του ρομπότ. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, κάτσε ένα λίγο να το βγάλω από τη βάση, σου έφτιαχνε και μια τέτοια κατασκευή για να μπορείς να το στερεώσεις και να κάθεται όρθιο. Και πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Βλέπεις ρόδες εδώ κάτω που έχουν μαζέψει ήδη τρίχες της Σύρης. Αυτές οι αλυσίδες εδώ πέρα δεν ήταν έτοιμες, τις ένωνες εσύ κομμάτι-κομμάτι, ήταν 11 κομμάτια. Έχει γυροσκόπιο, οπότε στέκεται όρθιο. Βλέπεις όμως ότι εδώ πέρα έχουν δώσει πολύ έμφαση στη λεπτομέρεια. Έχουν σωλήνες εδώ και καλά υδραυλικές. Έχουν από πίσω thrusters. Έχουν είναι εδώ τα καλώδια που σας έλεγα, τα οποία συνδέουν τους σερβομηχανισμούς που υπάρχουν στα πόδια με την κεντρική μονάδα. Η κεντρική μονάδα είναι στεγασμένη εδώ πέρα και βλέπεις ότι υπάρχουν άλλες δύο υποδοχές που μπορείς να βάλεις Type-C καλώδιο που σου παρέχεται με τη συσκευασία για να το φορτίσεις. Και άλλοι thrusters εδώ πέρα και άλλα καλωδιάκια. Εδώ πέρα βλέπεις τη λεπτομέρεια, γρανάζια που δίνουν κίνηση στα πολυβόλα του. Εδώ πέρα, μπροστά τα πόδια, γενικά είναι σαν ρομπότ. Είναι σαν ένα μικρό transformer. Πιο πολύ βέβαια είναι σαν του Robocop το ρομπότ. Οπότε καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπεις μια χαρά. Υπάρχει κίνηση και μπορείς να το χειριστείς να πάει μπρος-πίσω. Αλλά περιστρέφονται και αυτά και δημιουργούν το εφέ ότι πυροβολάω με τα Gatling Guns μου. Έχει εδώ πέρα εδώ. Δεν έχει κάποιο λεντάκι πάνω. Εδώ πέρα αυτά δηλαδή που βλέπεις ότι είναι λίγο πιο διάφανα. Δεν είναι κάποιο λεντάκι να φωτίζει. Και εδώ είναι το cockpit. Σηκώνεις εδώ πέρα. Βλέπεις ότι έχει μέχρι και το εφέ του καθίσματος. Και μόλις κατεβάσεις και αυτή τη θύρα, βλέπεις ότι εκεί μέσα είναι το κουμπί, το power on. Το πατάς, ακούγεται ένα ήχο και τώρα... Και τώρα δουλεύει το γυροσκόπιο. Κάτσε να το κλείσω. Κάτσε να το κάνω και λίγο πιο πίσω. Οπ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπεις, στέκεται μόνο του. Έχει γυροσκόπιο και του βοηθάει να ισορροπήσει. Οπότε, άμα πάω να το σπρώξω, θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να το ισορροπήσει. Άμα πάω να το τραβήξω και προς το μπροστά, πάλι το ίδιο. Τώρα θα μπαλατζάρει λίγο, θα κάνει λίγο μπροστά και θα μείνει τελείως ακίνητο. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να πάρω το κινητό μου για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα προσπαθεί, βλέπεις την κίνηση. Πάει μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει. Αυτό δεν είναι τίποτα, είναι ότι το τραπέζι μου δεν είναι ίσιο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την εφαρμογή. Και μόλις μπαίνεις στο κεντρικό μενού, βλέπεις κατευθείαν ότι σου δίνεται επιλογή controller, route planning και programming. Αυτό είπαμε ότι συνδέεται με το κινητό σου ή οποιαδήποτε συσκευή θες να το χειριστείς Android με Bluetooth. Οπότε, εγώ το έχω ονομάσει Terminator, κάνω συγχρονισμό δεδομένων και τώρα έχει συνδεθεί. Οπότε, εδώ πέρα μου δίνει διάφορες επιλογές. Να σου δούμε πρώτα το πρώτο. Route planning. Εδώ πέρα μπορώ εγώ να πάω να του φτιάξω μια πορεία που θέλω να κάνει μέσα στο χώρο μου και μόλις τη φτιάξω, του πατάω play και ακολουθεί αυτή την πορεία. Θα έχω τραβήξει ήδη ένα βίντεο αναλυτικό που έχω χρησιμοποιήσει τα περισσότερα από αυτά για να δείτε πώς δουλεύει σε live συνθήκες. Μην το βάλω τώρα εδώ πέρα και πάει και φάει καμιά τούμπα. Λοιπόν, μετά είναι εδώ πέρα το controller. Το controller είναι κλασικά σαν μερικά drones που έχετε δει που μπορείς να το χειριστείς με το κινητό. Οπότε, άμα πατήσεις το πίσω, πάει πίσω, στρίβει. Και μια χαρά. Και επίσης έχει και την επιλογή Fire. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε, μετά εδώ πέρα έχει και επιλογή για γύρω stabilizer, δηλαδή να το κουνάς έτσι, με την πύλια μπρος και πίσω. Που δεν σας το συνιστώ. Αυτή την επιλογή με το γύρω stabilizer δεν σας τη συνιστώ, γιατί κάθε φορά που το βάζω όλο και τρώει τούμπες. Και ίσως η πιο ενδιαφέρουσα λειτουργία που έχει αυτό το drone είναι το programming. Λοιπόν, από ό,τι βλέπεις, μόλις πατάς το start εδώ πέρα, σου δείχνει κάποια γενικά σενάρια. Εδώ πέρα είναι οι κατηγορίες motion, case, loop, math. Οπότε εδώ πέρα, με λογικές εντολές, μπορούμε να φτιάξουμε κάποια σενάρια που μπορεί να κάνει το ρομπότ μας. Ας πούμε, πάμε στο motion. Θέλουμε εμείς, ξέρω εγώ, μόλις ξεκινάει να ισορροπεί. Να κάνει δηλαδή αυτό, να δουλεύει το γυροσκόπιο και να ισορροπεί. Μετά εμείς, μόλις ξεκινάει επίσης, θέλουμε να κάνει έναν ήχο του ρομπότ, το laser. Λοιπόν, μετά του λέμε ότι θα προχωρήσεις, κάτσε, θα προχωρήσεις, το πιάνεις, το πετάς εδώ πέρα και κάνεις κάποια σενάρια. Θα προχωρήσεις με ταχύτητα εδώ πέρα, θα πας μπροστά 30 πόντους για 10 δευτερόλεπτα και είμαστε κομπλέ. Μετά θα γυρίσεις, παπ, με ταχύτητα, θα γυρίσεις αριστερά 24-34 μοίρες για άλλα 10 δευτερόλεπτα. Μετά θα κάνεις μια περιστροφή, παπ, η ταχύτητά σου θα είναι δεξιά αυτή και η γωνία που θα είναι είναι 180 μοίρες. Και τώρα, μόλις το κάνεις αυτό, μπορείς να του βάλεις και κάποιες άλλες λογικές εντολές. Ας πούμε, σε περίπτωση που η επιλογή πρώτη είναι αυτή, κάνε αυτό. Γενικά, προγραμματισμός, παιδιά. Μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και αυτό μπορείς να το κάνεις, ξέρω εγώ, σε ένα loop για 20, 30, 40 δευτερόλεπτα. Ή μπορεί ακόμα να λύσει και μερικές διάφορες πράξεις που μπορείς να του βάλεις εσύ. Όταν το variable, ξέρω εγώ, είναι 10, του το ορίζεις και άμα γίνει κάποια από τις δύο άλλες συνθήκες, να κάτσει να τις ολοκληρώσει. Μόλις τελειώσεις, το κάνεις τον προγραμματισμό, σου πετάει εδώ πέρα ένα μικρό εφέ.
και θα κάνει τώρα αυτό που του είπαμε. Και το πιο πιθανό είναι να πέσει στη μούρη μας και να σκοτωθεί. Λοιπόν. Αρκετά σε είδαμε. Λοιπόν, και μόλις θέλεις να το απενεργοποιήσεις, πατάς το κουμπί εδώ. Τουρου. Και το κλείνεις. Και ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Να το πάρω, να μην το πάρω, αξίζει. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Είναι τσιμπημένη η τιμή του, το προσπερνάμε αυτό. Αλλά για αυτά που σου δίνει, για τον προγραμματισμό, για τον έλεγχο από το Bluetooth, για τους σερβομηχανισμούς που δουλεύουν, για τα σενάρια και γενικά για όλο αυτό εδώ πέρα το εφέ που δουλεύει και το γεγονός ότι σου δίνει την ευελιξία να φτιάξεις όποιο σχήμα θες και αργότερα μπορείς να ενώσεις και 2-3 σετ από αυτό εδώ πέρα, για μένα αξίζει. Για μένα αξίζει. Γιατί να ασχοληθείς με τον μοντελισμό και να φτιάξεις ένα δικό σου, ξέρεις ότι το κόστος θα είναι ανάλογο. Εξαρτάται τι θα βάλεις, θα χρειαστείς ένα Arduino, μπορεί να χρειαστείς και ένα Raspberry Pi, μπορεί να χρειαστείς εργομηχανισμούς, μια τροφοδοσία. Γενικά είναι αυτό. Ότι εδώ πέρα σου δίνεται μια έτοιμη λύση η οποία δουλεύει κανονικότατα. Οπότε, άμα θες εσύ διασκεδαστικά να δείξεις το παιδί σου πώς να κάνει την επίλυση λογικών προβλημάτων μέσω ενός προγραμματισμού, ενός ρομπότ, ενός παιχνιδιού, για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή φάση, αρκεί να μην το δεις σαν ένα παιχνίδι το οποίο θα παίξει λίγο πιτσιρικάς, μετά θα το βαρεθεί και θα το πετάξει σε ένα κουτί, αλλά να προσπαθήσεις να του μάθεις 2-3-4 πραγματάκια παραπάνω για τον προγραμματισμό για να μάθει παίζοντας. Anyway, αυτά από μένα. Γεια σας.